Μπορεί τα στοιχεία των αφήξεων να προσεγγίζουν την τελευταία τουριστική χρονιά χωρίς COVID-19 και τα μέτρα να έχουν αρθεί, ωστόσο στις τάξεις των ξενοδόχων επικρατεί προβληματισμός. Όλα αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη Γενική Συνέλευση της ΠΟΚΣ, στην οποία συμμετείχαν και οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ έκανε λόγο για αυξημένο κόστος που φτάνει το 25-30% στα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων ανά δωμάτιο. Με 3.500 λογαριασμοί, με όλες τις επιβαρύνσεις, ΦΠΑ κλπ. Δημοτικά τέλη, ενός μηνός χρέωση σε ξενοδοχείο. Είναι 8.236 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν πάμε και στους 6 μήνες, και για ποιο ποσό μιλάμε. Μέσα σε όλα αυτά έρχονται να προσταθούν και οι ελλείψεις προσωπικού. Να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα μέρος των επαγγελματίων, μάλιστα ζητήθηκε από το Υπουργείο να καταθέσουν όλες οι ενώσεις το έλλειμμα που παρατηρείται σε ειδικότητες μέχρι 31 Μαΐου, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουμε καταθέσει το έλλειμμα που υπάρχει, και δεσμεύτηκε ο ΑΕΔ, ο διαστόματος του διοικητή του ΑΕΔ, ότι μέχρι 15 Ιουνίου θα έχουν προσπαθήσει να συζεύξουν τις ανάγκες της ξενοδοχειακής αγοράς ή του τουρισμού γενικότερα με τους διαθέσιμους ανέργους που υπάρχουν στα κατατόπους γραφεία του πρώην ΑΕΔ. Παράλληλα, στο στόχαστρο των ξενοδόχων βρίσκονται και τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την ενίσχυση της ασφάλειας στους επόμενους μήνες στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω των αυξημένων επισκεπτών.